ότι εντός 6 μηνών θα μπορείς να σου πει γιατί παρακολουθείς. Και φτιάξατε ένα νόμο όταν ήρθε η υπόθεση του κυρίου Κουκάκη και είπατε ότι ο νόμος αυτός θα υπάρχει. Ακούστε με λίγο, το φτιάξατε εσείς και λέει 3 χρόνια απόρριτο και αν θέλουν σου το λένε, δεν θα μάθεις ποτέ και σε όλες τις ιστορίες ήταν ένα απόρριτο, λες και ήταν. Πολύ ωραία. Πού είναι το πρόβλημα. Πολύ ωραία. Εσείς όχι να σα δώσω κάτι τελικά. Αφού ήταν νόμιμη, εγώ, συγγνώμη, σα θέλω να μάθω. Εγώ από την πρώτη μέρα το καλοκαίρι, όταν πρωτοέσκασα αυτή η ιστορία, η θέση μου την πρώτη μέρα ήταν. Εάν νομίμως παρακολουθεί το κύριο Ανδρουλάκης, δεν καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε. Ωραία. Τότε γιατί ξυλωθεί ο κύριο Δημητριάδη, ο κύριο Κοντολέων, γιατί ο πρωθυπουργό είπε πολιτικό λάθο. Πώ είναι δυνατόν να είναι νόμιμη επισύνδεση και να λέει ο κύριο Μητσοτάκη ότι είναι πολιτικό λάθο. Ή το ένα θα ισχύει το άλλο. Σε αντίθεση με εμένα που είχα τη γνώμη, σα είπα την πρώτη μέρα. Είχε πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από μένα. Είναι θέμα ευαισθησίας οι πληστικές υπηρεσίες. Άρα είναι λάθος. Και αποφάσισε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο έκτοτε. Μα τους έδιωξε, κύριε Γεωργιάδη. Τους έδιωξε. Γιατί φύγανε αυτοί οι άνθρωποι. Επαναλαμβάνω. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης θεώρησε ότι για τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να φτιάξει μια πιο αυστηρή διαδικασία. Και θεώρησε ότι οι συνεργάτες του θα έπρεπε να τον προστατεύσει. Γι' αυτό και τους ξύλωσε. Δεν νομίζω αυτό. Αν ρωτάτε τη δικιά μου γνώμη, δεν έπρεπε. Δεν υπήρχε κανένα ζήτημα. Αλλά όλα νόμιμα έχουν γίνει. Δεν έπρεπε να φύγει ο Δημητριάδης, είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη είδηση. Δεν έπρεπε να φύγει ο Δημητριάδης. Το ποιο θα συνεργάσει με τον Υπουργό είναι δική του επιλογή. Για το συγκεκριμένο θέμα τον έδιωξε. Δεν το μεταξύ. Όποιον θέλει, έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα τον έδιωξε. Λέω ότι δεν υπάρχει ζήτημα με την παρακολούθηση του Ανδρουλάκη. Κανένα. Η ΕΕΠ τα αποφάσισε, ο εισαγγελέας έδωσε άδεια. Τελεία. Και το περιεχόμενο του συνομιλίου. Για το πολύ διαφορετικά. Όταν μου κάνανε εμένα τη σκευωρία Νοβάρτης, η κυρία Τουλουπάκη αποφάσισε και άνοιξε τα δικά μου τηλέφωνα. Διαμαρτύρθηκα εγώ πουθενά και είπα γιατί μου άνοιξε η εισαγγελέα να διαφθορά τα τηλέφωνα. Μέστε. Είπα εγώ γιατί μου ανοίγει η κυρία μου τα τηλέφωνα. Αποφάσισε η εισαγγελέα να διαφθορά να ανοίξει τα τηλέφωνα μου. Τέρμα. Τους λόγους. Μα ακούσατε να διαμαρτύρομαι. Ωραία. Μάλιστα. Άρα όλα νόμιμα. Έλαξτε και πάλι. Άρα ο πρωθυπουργός έκανε λάθος για την ευαισθησία. Ο Πρωθυπουργός, σας είπα, είχε μεγάλη δημοκρατική ευαισθησία στο ζήτημα αυτό. Αποφάσισε να αλλάξει τους συνεργάτες του, γιατί θεώρησε ότι πρέπει να τον έχουν ενημερώσει, γιατί αυτό ήταν η δική του γνώμη σε αυτό το θέμα. Και έκτοτε άλλαξε τον νόμο 2 φορές και έβαλε πολύ περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες για να γίνεται όλο αυτό πολύ πιο δύσκολα. Άρα δεν αυτό όμως δεν σημαίνει όταν παράνομη παρακολούθησε ο Ανδρουλάκη. Το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πραγματικά.